όταν πήγαινα στις εκκλησίες, διάφορες εκκλησίες που πήγαινα στη Ξενιτιά, στην Αγγλία, και πάντα στο νου μου έρχεται η μικρή φτωχική εκκλησιά του χωρκού μου, της Παναγίας Ελεούσας. Και έγραψα έναν ποίημα που το τυπλοφόρησα «Τσί που πρωτοκλησιάστηκα». Πάω σε τόσες νεκλησιές που είναι όπως τα παλάτια, μα πιάνει με παράπονο και πελεκό τον νου μου και φτύς θολώνουν και θορούζω φάτα και μαμάτια. Γιατί δεν βράλει νεκλησιά σαν τσίνη του χορκού μου. Δείχνει μητσά και φτωσική, αμά έχει μια άλλα αγκάλια. Σκεπάζει ούλον το χορκό με το καμπαναρκό της και ας έχει μόνο φτωσικές εικόνες και μανάλια. Μάντσες αλλού αγκάλιας μαγλητήσαν το δικό της. Εγώ είμαι ο Παντελής Κακολής, γεννήθηκα στο Λιοπέτρι, από λιοπετρίτης γονείς, οι οποίοι μου κληροδότησαν και το γονίδιο της ποιήσης. Οι γονείς μου ήταν και οι πιο καλοί λαϊκοί ποιητές. Ήταν ο Νικόλας Κακολής και η Λουτσία, η σύζυγός του, η μάνα μου, η οποία έγραψε αυτή η θαυμάσια ποιήματα. Είμαστε αγρότες, αγροτική οικογένεια, είχαμε περβόλια. Όταν επαντρεύτηκα την Παρασκευή του Γεωργίου Κατσάρη το 1955. Τα φτιώρα σου που φύτεψες από τα τζαμινίσκουν, τραβούσιν που τα κάλλη σου δροσάν τζαμμαρανίσκουν. Και απεφάσισα ότι έπρεπε να αναζητήσω την τύχη μου στο εξωτερικό. Οι δουλειές του αγρότη τότε δεν ήταν και τόσο αποδοτικές. Ήρθαν στο Μάντσεστερ ο τσίρις μου και είχαμε το σπίτι με τα μωρά. Εμείς εργαζόμαστε αργά τη νύχτα. Και έκαμε και ο Παντελής το τσάι και έφερνε το στο δεύτερο όροφο που είμαστε. Ο τσίρις μου έστεν ο χορκέτου, λαλί μου μια νύχτα πόσες φορές να σου πω τούτα εν παραπάνω, να τυραννείς τον Παντελή να έρχεται και να κουβαλεί τρία φεντζάνια πάνω. Λαλί του και ο Παντελής. Σαν πίνουμε το τσάι μας θέλω να σε ρωτήσω, πέ μου ένα αυτή ζόρι σου, άμα σου πω την κόρη σου να σου την τοκοπήσω. Έγερασε ο Μακαρίτης. Κατάφερε μας την. Κατάφερε μας την. Δηλαδή του η Παρασκευή μου, πέ του και μεν το φουάσε. Δηλαδή μου, για να την πάρω παίρνω την δηλαδή μου, μα θέλω να μου μείνει. Μα να βουράσκω πίσω μας, όπως ήταν κοκαμίλι. Όταν μου είπε έτσι, γελάσαμε όλοι μαζί, περάσαμε μια χαρά με τον γέρο. Η επιθυμία μου για τον τόπο μου, για τον χωρκό μου, ήταν μεγάλη και διαρκής. Η ποίηση ήρθε σαν έναν πνευματικό εργαλείο με το οποίο θεώρησα ότι θα μπορούσα να εκφράσω τον εσωτερικό μου κόσμο, τις χαρές μου, τις λύπες μου, τις ανησυχίες μου, τις προσδοκίες μου. Και το χρησιμοποίησα. Χρησιμοποίησα την κυπριακή διάλεκτο που την θεωρούσα ως την αυθεντικότερη για τον λαό μας. Με αυτήν εκφραστήκαν οι παραδόσεις μας και πιστεύω ότι με αυτήν απέδωσα εκείνο που μπορούσα να αποδώσω μέσα από την ποίηση μου. Το βιβλίο που έγραψε ο κύριος Παντελής Κακολής, που είναι και θείος μου, του δίνω χίλιες φορές συγχαρητήρια.
Τι σου άρεσε στο βιβλίο, Γιώργο? Βλέπουμε τις ρίζες μας, πότε να γεννηθήκαμε, που είμαστε, γι' είμαστε, πότε ήρθαν οι παππούες μας, οι προπάππούες μας. Γη που σε πρωτοφύλησα που έκαμα να ακουήσω, συγχώρα μου το πουφια και λείπω που κοντά σου. Αρκίνεψα ποιον και γερνώ, πάει η ζωή μου πίσω, μα να ξανάρθω ακουήστο ως πάλι στα χώματα σου. Εγέρασα, μα να φιένει η γλύκα του χωμάτου. Θυμούμε σε και τρέχουσιν τα σάλια μου και πάσιν, όπως που πρωτακούιζα και που πρωτοπαρπάτουν. Μα ξένο χώμα έθελον νεκρό να με σεπάσει. Αν έχεις και παράπονο να μεν το φανερώσεις. Να μου νεγιό, θα πρόδιαζα γη να σου συγχωρήσω. Κάμε και σου το ίδιο να μεν με φαρμακώσεις που να στραφώ σαν το μωρό να σε ξαναφιλήσω. Γη που σε πρωτοφύλησα, μακρά σου αν πεθάνω, χάρις μου τέσσερις πιαρκές που το δικό σου χώμαν. Να έχω μια τσίπα σέβασμαν, τίποτες παραπάνω, γιατί και αποθανόντα μου να σε θέλω ακόμα. Αυτόν είναι έναν που θεωρώ ως έναν εκφραστικότατο ποίημα για τα αισθήματα που είχα όταν έζησα στα ξένα. Νομίζω αυτό που ξεχωρίζει την ποίηση του Αντρικά Κολλή δεν είναι η ηθική της διάσταση, αλλά αυτό που θα ονόμαζα εγώ κοσμοθεωρητική διάσταση. Δηλαδή ο ποιητής προσπαθεί να αναδείξει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, ιδιαίτερα τον κόσμο, νομίζω, της κοινότητας του, του Λιοπετρίου, και κατά δεύτερο λόγο τον κόσμο της κυπριακής κοινότητας, περισσότερο τον παραδοσιακό κόσμο φυσικά. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στην ποίηση του Αντρικά Κολλή, ιδιαίτερα στην τελευταία του συλλογή, τα οποία αναγκάζουν σε εισαγωγικά τον αναγνώστη να σκεφτεί πάνω σε αυτά τα διαχρονικά στοιχεία του λιοπετρίτικου και κυπριακού κόσμου. Στοιχεία τα οποία έχουν διατηρηθεί μέσα στους αιώνες και τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια μια ολόκληρη ζωή, ένα ολόκληρο κόσμο, πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, πώς σχετίζονται με το περιβάλλον τους, με τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούν στις δουλειές τους κτλ. Σας δώσω ένα παράδειγμα μιας έννοιας η οποία αναδεικνύει έναν τέτοιο κόσμο, η οποία κάποιος θα έλεγε, φυσικά θα χαρακτήριζε ως ηθική έννοια, η έννοια της ανθρωπιάς ή άνθρωπιά, όπως χρησιμοποιείται στην κυπριακή διάλεκτο. Αυτή είναι μια έννοια, η ουσία της οποίας διατηρήθηκε μέσα στους αιώνες. Και αυτό είναι που εννοώ ότι ο ποιητής φέρνει στην επιφάνεια ένα ολόκληρο κόσμο, εννοώ και τις δομές αυτού του κόσμου, εννοώ ότι μας αναγκάζει να σκεφτούμε την ουσία κάποιων εννοιών, όπως η ανθρωπιά, για παράδειγμα. Ο μύθος εγεννήθηκε στα βάθη των αιώνων, έπιανε τόλμην, έρωταν, λύπην, χαράν και πόνον, εζήμωνε τα με θεούς τσίρωες μες το χρόνον και στράτευκε κάθε γενιάν με τον δικόν του νομόν. Ο μύθος πάντα έτοιμος και πάντα εντυλιώνει. Στη φαντασία των λαών γεννιέται και ριζώνει. Μα η αλήθεια φαίνεται, πλώνει και δυναμώνει. Και ο νους μας με το άγνωστον χαίρεται που παλιώνει. Βλέπουμε ότι αυτή η στροφή μπορεί να κατανοηθεί και να εκτιμηθεί από οποιονδήποτε που θα μπορούσε να κατανοήσει την κυπριακή διάλεκτο. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα εμπειρικά πλαίσια, είναι καθολικό το νόημα της στροφής και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει, θα έλεγα, τα περισσότερα από τα ποίηματα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την τελευταία συλλογή του Παντελή Κακολλή.
That was the greatest disappointment I had, and I left my wife and my child there. Coming to England, everything is blooming here. I would economize plenty of money very, very quick and go back home and be happy. Then I really started thinking of a foreign way to express my Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Ξέρουν ποιες είναι οι ρίζες τους». Άρα η παράδοση που βρίσκουν τα παιδιά μας εντζήνει που βράμεν εμείς από απούν και συγγενείς τσίτουν η ομορφιά μας. Άρα τα ξενόφερτα και οι μόδες που κλουθούσιν με τον καιρόν να χαθούν και οι νέοι μας να στραφούν στις ρίζες τους να ζούσιν. Ξέρουν ποιες είναι οι ρίζες τους. Έχουν ενδιαφέρον. Ξαμάθαμε τους να κρατούν μια στράδα και να παρπατούν όπου θέλουν συμφέρον. Γονιός που κάμνει με τον νουν για το παιδί θυσίες, για να φανεί μες τον ντουνιάν διά του για κληρονομιάν πνευματικές αξίες. Με τη σειρά του το παιδί να αξίζει να θυμάται, ναι, να έχει δύναμη του νιού, μα που γκρονιέται του γονιού, παραγωνιάς κοιμάται. Στα διάφορα φυτώρια της γνώσης, στα σχολεία, δεν προωθείται η Κυπριακή διάλεκτος. Δεν διδάσκεται ένα ποίημα γραμμένο στην Κυπριακή διάλεκτον εις τα παιδιά να ακούσουν, να απολαύσουν αυτήν την λυρικότητα της γλώσσας. Πώς περιμένουμε τους νέους να εξελιχθούν και να ακολουθήσουν, να παραδώσουν, να γράψουν ή να ενδιαφερθούν για την Κυπριακή διάλεκτο. Ο Παντρίσιο Ακολής μετά τον επαναπατρισμό του στην κοινότητα από την Αγγλία όπου εργαζόταν για πολλά χρόνια έχει αναγεννήσει τα πολιτιστικά δρόμενα, τα καλλιτεχνικά, τα πάντα που αφορούν τον πολιτισμό στην κοινότητα Λεπετρίου. Έχει γράψει βιβλία, έχει τα γενετικά βιβλία, τα ποιητικά, τα τσατιστά, τα πάντα. Ο Παντρίς Κακουλής είναι ένας ακούραστος εργάτης, μέρα νύχτα εργάζεται, είναι πανέξυπνος άνθρωπος, όπως έχω αναφέρει, εργατικότατος, γνώστης της ιστορίας του Λεπετρίου, των οικογενειών, των περιχώρων, τα πάντα. Ο Παντελής είναι ένας άριστος γνώστης και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλειπε, ήρθε και παραμένει στην κοινότητα. Έχει αναγεννήσει όχι μόνο την κοινότητα, αλλά την περιοχή ολόκληρη της αμοχώς του και γενικά της Κύπρου. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι ανεκτήμητης της αξίας. Άκουσα κάποτε να λένε ότι οι διάλεκτοι πεθαίνουν. Εγώ δεν συμφωνώ ότι πεθαίνουν. Διαμορφώνονται, τροποποιούνται, ναι, αλλά δεν πεθαίνουν. Διότι η Κυπριακή διάλεκτος υπήρχε από την εποχή που έγραψε ο Λεόντιος Μαχαιράς ή ο Βουστρόνιος ή ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός. Αυτοί έγραψαν στην Κυπριακή διάλεκτον. Δεν επέθανε η Κυπριακή διάλεκτος, απλώς διαμορφώθηκε. Η σημερινή Κυπριακή αγκαλιάζει όλα, και τη δημοτική και την καθαρέβουσα και ορισμένες άλλες ξένες φράσεις οι οποίες έρχονται κοντά μας μέσω του τουρίστα, μέσω του τουρισμού ή μέσω των εμπορικών συνδιαλλαγών που κάνουμε ή συνδιαλέξεις που έχουμε. Οι νέοι τι θα πρέπει να διαλέξουν? Υπάρχει μια πολιτική? Μας την είπαν αυτή την πολιτική? Εγώ όταν γράφω στην Κυπριακή διαλεκτό μου λένε «Μπράβο κύριε Κακολή, γράψες πολύ ωραία». Αλλά δεν είδα το έργο μου να το προωθούν κάπου, αφού έγραψα πολύ ωραία, γιατί δεν προωθείται? Σημαίνει πως δεν έγραψα. Εάν μου το λένε έτσι για να με κολακεύουν, προτιμώ να μην μου το λένε. Να μου πούν «Κύριε Κακολή, η γλώσσα που γράφεις είναι σήμερα νεκρή, δεν χρησιμοποιείται» ή «Δεν θέλουμε να χρησιμοποιείται». Να κάτσω λίγο στα ήσυχα μου. Αυτό ήθελα να πω.
να τραγουδήσουμε έναν παλιόν κυπριακόν τραγούδι, στο οποίο έβαλα στίχους δικούς μου. Είναι «Ο Βοσκός». «Ο Βοσκός γεννήθηκα κι είχα το γιαμανιεράν. Μαν και ξερά με στη ζωή ήταν που με κατεράν.